ότι προηγήθηκε ο κύριος Σοφράς, οπότε εγώ μπορώ να σας κλειτώσω από αρκετά πράγματα, διότι είναι πραγματικά μια παρουσίαση και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, τα μυστικά της προφορικής παρουσίασης. Λοιπόν, πρώτη είναι η ερώτηση πού θα μιλήσω. Δεν είναι το ίδιο το περιβάλλον. Είναι διαφορετικό πράγμα να μιλάς σε μια ενδοκλινική συνάντηση, σε ένα ακαδημαϊκό μάθημα, σε ένα γενικό κοινό, σε ένα συνέδριο. Τι μου ζητάνε να πω? Μου ζητάνε να πω το προσωπικό μου έργο, ερευνητικό έργο. Μου λένε ότι έκανες αυτή τη δημοσίευση, έλα να μας πεις. Προσωπικές απόψεις έτσι να σχολιάσω γενικώς, να κάνω μια κριτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας με βάση κριτήρια, να υποστηρίξω μια θέση σε ένα debate ή σε ένα δύσκολο ερώτημα ή να πω την εμπειρία μου μέσα από τα χρόνια που ασχολούμαι με κάτι εξειδικευμένο. Είναι διαφορετικά πράγματα άρα και πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι μου ζητούν, όχι τι θέλω εγώ να πω. Λοιπόν, άρα υπάρχει το θέμα, το ακροατήριο, η διάρκεια να εντοπίσω ότι δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό έχουν βρει να πραγματικά να αποτυπώσει πάνω από 3 διαφάνειες το λεπτό. Οι βάσεις δεδομένων ήδη έχουν πει και τα μηνύματα. Θα επανέλθω στα μηνύματα σε λίγο. Λοιπόν, τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι διαφάνειες? Ο τίτλος και προσωπική δεν περιλαμβάνει το βιογραφικό μας. Πρόεδρος, καθηγητής, το ένα το άλλο. Η εισαγωγή είναι η δομή της παρουσίασης σε ερώτητες και το ερευνητικό ερώτημα, άμα είναι ερευνητικό έργο. Ο τίτλος πρέπει να περιέχει ή την ερώτηση ή το αποτέλεσμα. Πολλές φορές το κάνουμε σαν ένα τρίκ ότι το τάδε δεν μας δείχνει το τάδε. Λοιπόν, εάν περιέχει το ερώτημα, η απάντηση πρέπει να δοθεί όμως ξεκάθαρη στο τέλος. Να μην αφήσει. Πρέπει να είναι η τελευταία διαφάνεια ή λεκτικά θέση. Ναι ή όχι σε ερώτηση. Λοιπόν, γενικά το 3 παίζει πολύ. Σε όλα τα sites που πάτε και σε όλα άμα πάρετε courses για παρουσίες παίζει πάρα πολύ. Και το βασικότερο που θέλω να σας μείνει από εδώ είναι ότι μπορούμε μόνο 3 μηνύματα να δώσουμε σε κάθε παρουσίαση. Αυτό στο 3 μείνεται λοιπόν. Άμα υπάρχει τέταρτο, βγάλτε το. Ούτως ή άλλως κανένας δεν θα το θυμάται. Και μπορεί να χάσουν ένα βασικότερο. Άρα είναι δική σας η επιλογή. Το φόντο το είπε. Όλοι μα όλοι οι ειδικοί που κάνουν τα μαθήματα και τα courses σε όλο τον κόσμο προτιμούν τις διαφάνειες που παρουσίασε πριν ο κύριος Σοφράς. Το άσπρο μαύρο με ελάχιστες πιναλιές χρώματος. Το πιο ευανάγνωστο και ξεκούραστο. Τα άλλα είναι ακριβώς τα τρέντι της μόδας. Λοιπόν, γραμματοσειρά. Απαγορεύεται και όλοι το λένε τα Times. Τα Times είναι μόνο για έγγραφα που θα τυπώσετε. Ποτέ. Είναι η χειρότερη και δυσκολότερη ανάγνωση γραμματοσειρά. Προτείνουνε 1, 2, 3 και άμα θέλετε για υπότιτλους και κάποια διαφοροποίηση αυτές τις 2 γραμματοσειρές. Και αυτό το έχω ψάξει τουλάχιστον σε 28 νομίζω ήταν sites από εταιρείες για presentation skills. Και όλοι συμφωνούν σε αυτές τις γραμματοσειρές. Λοιπόν, τα 9 στοιχεία τα κρίσιμα. Πέστε τι θα πείτε. 1, 2, 3. Κάντε μία περίληψη αυτού. Προσέξτε να μην έχετε στοιχεία που είναι δυσανάγνωστα. Τα χρώματά σας προσέξτε που θα χρησιμοποιήσετε. Όσο περισσότερες σχέδια, γραφικά κτλ. Αλλά να έχουν καθαρά μηνύματα. Λοιπόν, εάν δεν έχετε υλικό με φωτογραφίες, ξεχάστε την παρουσίαση. Απλώς δώστε ένα λόγο να σας βλέπουν να κινείστε. Λοιπόν, προσοχή και να αποφεύγετε βίντεο και ήχους, γιατί μπορεί να σας κρεμάσουμε τα διάφορα συστήματα συμβατότητας και μην πλατεάζετε. Μην κάνετε, προσέξτε τα ορθογραφικά σας λάθη και βέβαια κάντε πρόβα, κάντε πρόβα, κάντε πρόβα. Αυτά μας λέει και σας λέω ένα από αυτά τα sites που επισκέφτηκα που το είχε μέσα σε 9 διαφάνειες. Αυτό είναι εντυπωσιακό, υπάρχει επιστήμη, υπάρχουν περιοδικά για τις παρουσιάσεις. Και όλα έχουν συγκλίνει ότι αυτά που έχετε στο κείμενο είναι μόνο το 7% πραγματικά η συμμετοχή τους αυτό που θα δώσετε. Όσο και να γράψετε, το ακροατήριο δεν θα τα θυμάται, τα αγνοεί. 55% είναι οι εικόνες που θα δείξετε, δηλαδή αύριο αυτό θα σας μείνει τα 3 παιδιά και αυτά που λέτε είναι το 38%. Άρα εξαφανίστε τα λόγια, άμα είναι δυνατόν από τις παρουσιάσεις σας. Γιατί, δέστε, μέσα σε recession after 3 days, τα μηνύματα μετά από 3 μέρες, τι θυμήθηκαν, μελέτες, ό,τι ήταν σε εικόνα,
Αυτό ήταν το σημαντικότερο. Αυτά μόνο μένουν. Μετά από τρεις μόλις μέρες από την παρουσίαση. Λοιπόν, το πιο εύκολο που έχω βρει από όλα τα skills και πραγματικά το χρησιμοποιώ συνέχεια είναι το λεγόμενο τα τρία tough, που είναι γυρνάς, touch, turn, talk. Τα αγγίζετε εδώ πέρα για να δείξετε, γυρνάτε στο ακροατήριο και του μιλάτε. Και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, λάθος. Διότι πάντοτε πρέπει να είμαστε γρήγοροι, δεν πρέπει να ψάχνουμε με το λέει, να κερδίζουμε χρόνο. Το ακροατήριο πάντοτε πρέπει να έχει την τάση να κοιμάται. Πρέπει να δοκιμάζεται ο αυτός που παρουσιάζει, να το κρατήσει ξύπνιο. Λοιπόν, άρα η γλώσσα του σώματος είναι πολύ σημαντική, ακόμα και η εμφάνιση. Λίγο αμερικάνικο φανεί, είναι από αμερικάνικο site, λέει, καθάρισε τα παπούτσια σου, όλοι σε κοιτούν εκείνη την ώρα. Το σημαντικό είναι όμως εδώ, πρέπει να πείτε αλήθεια, μόνο θετικές κρίσεις, μην πείτε αυτός εδώ πέρα με το paper, δεν ενδιαφέρει το κοινό. Οι αρνητικές, και βέβαια δείξε μια επαγγελματική προσωπικότητα που πραγματικά να πούνε ότι καλά έκαναν και τον διάλεξαν. Και εδώ θέλω να πω αυτό που μου είχε πει κάποτε η Κλέρι Φάουλερ. Πήραμε στην Αθήνα, είχε έρθει για το Παγκόσμιο Νευρολογικό. Πήραμε μια μπύρα και μου λέει: Δημήτρη, πρέπει να φύγω. Και λέω: Εσύ είσαι καθηγήτρια νευρουρολογία, η μόνη διευθύντρια νευρουρολογικού τμήματος σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει άλλο. Είσαι ο Πάπας, όλοι λένε. Οι Θάτσερ σε λένε κάποιοι. Λέω: Θα πας τι να κάνεις, πρόβα. Και μου λέει: Δημήτρη, κάθε φορά που μιλάς, δικαιώνεσαι ή απορρίπτεσαι. Κάθε φορά. Ποτέ δεν έχει κάτι κάποιος κατοχυρωμένο μέσα στην διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Αυτό μου έχει μείνει. Τυπικά λάθη που κάνουμε. Δεν ανοίγει ο φάκελος. Το έχουμε κάνει σε ένα μυστήριο, δεν ξέρω κι εγώ τι λάθος το έχουμε κάνει. Πρέπει αυτά να τα ελέγχουμε. Μετά αρχίζουμε, παίρνουμε το λέιζερ και λέμε. Δεν ανοίγει ο φάκελος. Τι ωραία πλάτη που έχετε, κύριε Χατζηχρήστου. Μάλιστα, ξεχνιόμαστε γιατί πρέπει να κοιτάμε. Ακριβώς όταν έχουμε τόσα πολλά στοιχεία και τόσα λίγα χρήσιμα. Δώστε ένα παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμος τι εννοείται, όπως αυτό που έκανα τώρα που σας γύρισα την πλάτη. Λοιπόν, δεν προσκληθήκατε ποτέ να μιλήσετε για εσάς. Ένα κλασικό που το έχουμε πραγματικά κορεστεί στην Ελλάδα. Εγώ κάνω έτσι, εγώ χειρουργό και είμαι έτσι. Εγώ κάνω την έρευνα και εγώ τα τόσα. Εγώ. Δεν σας κάλεσα να το πείτε αυτά. Δεν σας κάλεσα. Πέστε, βγάλετε με το φίλο σας, πάτε στη γυναίκα σας και θριαμβολογήστε. Όχι στο ακροατήριο. Προσπεράστε το λάθος. Έκανα ένα λάθος. Μην πει, όχι, συγγνώμη, μου ξέφυγε, έκανα κτλ. Κανένα δεν θα το καταλάβει. Είτε λεκτικό λάθος, είτε κάτι και εδώ πέρα στη διαφάνη, κάτι έγινε ένα λάθος. Μην εστιάζεστε όλοι. Και βέβαια, αυτό που όλοι ξέρουμε, εδώ που λέτε που σας δείχνω τώρα. Λοιπόν, από αυτά θέλω μόνο το τελευταίο. Το μεγάλο λάθος. Δεν κάνετε τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι να μιλάτε για να πουλήσετε. Όσο περισσότερο πουλάτε, τόσο πιο πολύ θα σας φωνάζει τη τηλεόραση, γιατί είστε καλύτερος. Πρέπει να είσαστε seller, που λένε οι Αμερικάνοι. Άμα το κάνετε αυτό σε επιστημονική ανακοίνωση, είστε απαράδεκτος. Όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχετε background επιστημονικό. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να τεκμηριώσετε στην επιστημονική παρουσίαση και όχι να πουλήσετε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τηλεόραση είναι άλλο πράγμα και άλλο πράγμα είναι η επιστημονική παρουσίαση. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, το έκανα copy-paste. If you fail to prepare, γιατί πραγματικά η προετοιμασία δείχνει μία ομιλία, μόλις την ακούσετε, ξέρετε πόσο καιρό, πόσο χρόνο αυτός που σας μιλάει δαπάνησε για αυτήν. If you fail to prepare, you are prepared to fail. Το βασικότερο απ' όλα όμως, όταν το ολοκληρώσετε, βγαίστε, χαλαρώστε και απολαύστε το. Δημιουργούμε και κουραζόμαστε για να απολαύσουμε. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή ελπίζω όλη η ομάδα του ΙΜΟΠ που τόσο κουράστηκε και με στήριξε, όλα τα παιδιά από τη Pfizer που δούλεψαν να απολαμβάνουν αυτό το σχολείο, γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο. Και την κρίση σας την περιμένουμε στην αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο ή να προχωρήσουμε στο επόμενο, γιατί έχουμε και... Ω, κύριε Σοφράς, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γιατί ηχογραφείτε, οπότε να μιλάμε στα μικρόφωνα. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι οι περισσότεροι από εμάς που ανεβαίνουμε εκεί επάνω πρέπει να καταλάβουμε ότι ανεβαίνουμε σε ένα παλκοσένικο. Και αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε επιτυχημένοι,
πέρα από την επιστημονική γνώση, την οποία προφανώς έχουμε για να είμαστε εκεί που είμαστε, θα πρέπει ίσως να είμαστε και οι εξωστρεφείς ηθοποιοί που ξέρουν και να μιλάνε και να τονίζουν. Και αυτό απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια όταν ξεκινάει κανείς. Οι πρόβες δηλαδή είναι για να αποκτήσεις αυτό το συναίσθημα ότι τα ξέρεις, μπορεί να τα πεις, δεν θα κολλήσεις, δεν θα σταματήσεις κάπου. Και νομίζω ότι μας χρειάζονται, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι αν φέραμε ένα ηθοποιό να πει 5 πράγματα από έναν συνάδελφο που δεν έχει κάνει παρουσιάσεις, θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του ηθοποιού από τον συνάδελφο. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, παρά τη μη ύπαρξη γνώσης. Συμφωνώ μαζί. Α, ο Τάσος Φτωχός. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό όλοι να γίνουν καλοί παρουσιαστές. Υπάρχουν μερικές φυσικές ανικανότητες, κάποιο ρο, κάποιο το βλέπουμε και στην τηλεόραση. Αυτός ο άνθρωπος όσο και να προσπαθήσει, δεν μπορεί, γιατί στην καθημερινότητά του δεν μιλάει έτσι. Βέβαια, το να βγάλει τη μαστίχα πριν να πίσω στο βήμα, αν δεν το κάνει, είναι καταδικαστέο, έτσι, οφείλει να το κάνει. Αλλά κάποια άλλα πραγματάκια, δηλαδή ίσως είναι καταδικασμένος κάποιος να μην γίνει ποτέ καλός παρουσιαστής, όσα κόρσες και να περάσει εκπαίδευσης ή, ξέρω εγώ, όσες οδηγίες να του δοθούν ή μέσα σε αίθουσες αντίστοιχες να πάρει εμπειρίες από ικανότητες ομιλητές. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μερικές φορές λυπηρό που άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Ομολογουμένως. Είχα γνωρίσει τον Πηγιού τον πρώτον για στεντερολόγο που χρησιμοποίησε ενδοσκόπιο. Και ο οποίος ήταν καθηγητής βέβαια και τα λοιπά, αλλά πάντοτε είχε έναν ιστράκτορα, γιατί δεν μπορούσε να μεταδώσει καθόλου και όλοι οι φοιτητές του έβαζαν κακή αξιολόγηση και τον είχαν βγάλει από δάσκαλο. Και έλεγε, το κρίμα μου είναι που δεν είχα κάποιο, είχα αυτό το πρόβλημα, το οποίο ήταν από τη γέννησή μου και δεν μπόρεσα ποτέ να διδάξω από αμφιθέατρο. Γιατί δυστυχώς δίδαξα μόνο 3 χρόνια και μετά με έβγαλαν, ξαναπροσπάθησα άλλα 2 πολύ αργότερα. Πάλι οι φοιτητές λόγω της βαθμολογίας με σταμάτησαν και δεν μπόρεσε και ήταν το παράπονό του. Πραγματικά. Αλλά αυτά γίνονται μόνο στην Αμερική. Λοιπόν, προχωρούμε παρακάτω.